Παγώνουν από αύριο οι εργασίες στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου του Βόλου από το τούνελ της Γορίτσας μέχρι την κυλαδογέφυρα της ΑΓΕΤ, καθώς οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη εργολαβία είναι απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε επίσχεση εργασίας μετά την πρόταση της εργολήπτριας εταιρείας να εξοφληθούν το μήνα Σεπτέμβριο σε δύο δόσεις, μια αυτή την εβδομάδα και μια την επόμενη. Δεν βλέπουμε κάτι το καινούριο. Περιμέναμε σήμερα η εταιρεία, δηλαδή τον δώσαμε προθεσμία 10 μέρες προθεσμία, δηλαδή σχεδόν τον πουλήσαμε το χρόνο για να υπάρχει κάτι, αλλά δυστυχώς η εταιρεία αυτή τη στιγμή σήμερα δεν έχει κάτι το καινούριο να μας πει. Γυρίσαμε πάλι στα παλιά. Λέει πως θα σας εξοφλήσει το Σεπτέμβριο μέσα στο Δεκέμβριο και βέβαια για Νοέμβριο και για Δεκέμβριο. Ναι, δεν μιλάει τίποτα τι θα γίνει για Νοέμβριο και Δεκέμβριο μήνα. Θα πάμε για το 2010. Αν θα είναι το Πάσχα 2010 ή θα είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι η εταιρεία θέλει μέσα στους δύο μήνες αυτούς να κερδίσει το χρόνο και από εκεί και πέρα για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Η απόφαση των απλήρωτων εργαζομένων να προχωρήσουν σε επίσκεψη εργασίας είναι η χειρότερη εξέλιξη για την πορεία των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του περιφερειακού που κανείς πλέον δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί. Οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν σε τίποτα, ούτε θα μπουν σε αντιπαράθεση οι εργαζόμενοι, αν φταίει η νομαρχία, αν φταίει το επεχοδία, ούτε ποιο άλλο φταίει. Εμείς δουλεύουμε στην εταιρεία, στο συγκεκριμένο εργολάβο και ο συγκεκριμένο εργολάβο έχει την υποχρέωση, σε υποχρεώσει του να είναι εντάξει απέναντι στου εργαζόμενου. Πώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης του έργου, έτσι ώστε μην αντιμετωπίζουν προβλήματα οι εργολάβοι, και δεύτερον, τι έχει γίνει με την καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις στο επίμαχο τμήμα, έτσι ώστε να εκδιπλωθεί πλήρως το εργοτάξιο του έργου και να μην έχει προβλήματα ο εργολάβος. Αυτά είναι τα δύο κρισιμότατα ζητήματα, στα οποία περιμένουμε απάντηση από τον κύριο Μαγκριώτη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το έργο, στην επικείμενη επίσκεψή του 7 και 8 του μήνα το Δεκέμβρη. Μαζί με τους εργαζόμενους στον περιφερειακό προχωρούν σε επίσκεψη και οι συνάδελφοί τους στο δρόμο Χάνια Κισός, που υλοποιείται από την ίδια εταιρεία.